Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το πρώτο κύκλο συζήτησης με την κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή Ιωαννίνων, και να την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι το πρόγραμμά της είναι πιεσμένο, όμως για την ενημέρωση εδώ του κόσμου της Δυτικής Ελλάδας είναι χρήσιμο να αποκωδικοποιήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Καλό απόγευμα, κυρία Τζούφη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα και από μένα. Έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, κύριε Κουνιά, και εδώ στα Γιάννενα, αυτές τις μέρες η εξέλιξη. Μάλιστα. Είναι η σύσκεψη των χωρών της Αδριατικής και του Ιωνίου, η οποία γίνεται εδώ. Συμμετέχουν 4 χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 4 που είναι υποψήφιες. Υπάρχουν εδώ ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομίας, ο κύριος Χαρίτσης. Έχουμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους από τα ευρωπαϊκά φόρα, υπουργούς όλων των χωρών της Αδριατικής, και συζητάμε πράγματα πολύ σημαντικά, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε στο κομμάτι το αναπτυξιακό, της επικοινωνίας, σε σημαντικά έργα υποδομών, ανάμεσα στα οποία είναι βεβαίως και μέσα από αυτήν την διαδικασία και η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού, αλλά και πώς θα βελτιώσουμε τις υποδομές του λιμανιού της Πάτρας και της Οικουμενίτσας, να συνδεθούμε με την Αδριατική και με την Τεργέστη σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι η γαλάζια ανάπτυξη, ο πολιτισμός, ο τουρισμός. Γίνεται δηλαδή μια πολύ μεγάλη και σημαντική, ναι, και πολύ σημαντική συνάντηση, και βεβαίως μέσα σε αυτό είναι και οι επιχειρήσεις, οι οποίες και μεταξύ τους προσπαθούν να αναπτύξουν αλληλεπιδράσεις και δίκτυα. Και επομένως θεωρώ ότι είναι κάτι σημαντικό για τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα κάτω από αυτό το δύσκολο κλίμα. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και να τονώνεται βεβαίως η όποια ανάπτυξη στη χώρα μας. Κυρία Τζούφη, υπάρχουν και καλεσμένοι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και από την Λευκάδα, από την Πρέβεζα, από την Άρτα, από την ευρύτερη περιοχή, ή είναι φορείς ενώ στη συνάντηση αυτή? Κοιτάξτε, μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα εδώ στα Γιάννενα γίνεται και η πανηπυρωτική έκθεση αυτές τις μέρες. Χθες είχαμε και τα εγγένειά της, και στα οποία είχαμε τη χαρά να έχουμε και από την Ναυπακτία, το Δήμο Ναυπάκτου, αλλά και από την Πελοπόννησο. Δηλαδή η περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζεται και αυτή με ένα περίπτερο. Δηλαδή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Και βεβαίως μέσα στην ερώτηση που μου κάνετε μπορούν να είναι και από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Είναι εδώ και ο κύριος Κατσιφάρας. Α, μάλιστα, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και συμμετέχει και μιλάει. Φαίνεται δηλαδή ότι σε αυτήν την περιοχή που έχουμε θέματα, που έχει χαρακτηριστεί από τις πιο φτωχές της Ελλάδας, όπου είχε καθυστερήσει το κομμάτι της ανάπτυξης, έχουμε μπει μπροστά σε μια διαδικασία να τρέξουν και οι επικοινωνίες και οι αλληλεπιδράσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά αυτό αντίστοιχα σημαίνει και απορροφητικότητα των κονδυλίων. Μαζί βέβαια με την βοήθεια και την συμμετοχή και των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, διότι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο είναι αυτό που λέμε και να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, και να ξεκινήσουν για τη νέα γενιά αυτές που λέμε οι start-up επιχειρήσεις, να κρατήσουμε το πνευματικό κεφάλαιο. Είχαμε κάνει και κάποιες εκδηλώσεις το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα με την παρουσίαση τέτοιων αλληλεπιδράσεων, δηλαδή δραστηριοτήτων που έχει το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΗ, τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής και βέβαια το Οικονομικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται, όπως και της περιφέρειας και των Δήμων, είναι όλοι οι Δήμοι εδώ της Ηπείρου που συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία, και βεβαίως έναν κεντρικό ρόλο και η περιφέρεια της Ηπείρου, γιατί ξέρουμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι του προγραμματισμού και των κονδυλίων γίνεται μέσω των περιφερειών. Και πλέον βλέπουμε ότι με την ολοκλήρωση, όπως είπαμε, και των οδικών δικτύων, είμαστε μια γειτονιά πλέον. Έχουν εκμηδενιστεί οι αποστάσεις. Θα το βιώσετε και εσείς στη διαδρομή. Βεβαίως. Φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η ολοκλήρωση εδώ και κάποια χρόνια της Εγνατίας και τώρα της Ιόνιας, η βελτίωση των βασικών λιμανιών, αλλά και οι διασυνδέσεις. Συζητούμε, κύριε Κουνιάκη, να γίνει και ο άξονας σαν παράλληλο έργο, ενώ δεν προβλεπόταν, που αποτελεί αίτημα της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας, η διασύνδεση του άξονα Κακαβιά-Γιάννενα. Γιατί δεν προβλεπόταν αυτό, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους δρόμους επικοινωνίας, όπως σας είπα. Κύριε Τζούφη, μοχλός χρηματοδότησης είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ, να πω? Όχι μόνο. Πολλαπλά ευρωπαϊκά προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το πακέτο Juncker και άλλα εργαλεία σημαντικά χρηματοδοτικά που υπάρχουν για διάφορες δράσεις και μορφές, που αυτό γίνεται με την συμβολή της πολιτείας, όπως είπα πριν, δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών που μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική διπλωματία, βεβαίως των περιφερειών και των Δήμων.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και θα είναι χρήσιμο να κάνουμε μια συζήτηση τα συμπεράσματα όλης αυτής της... Ναι, ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή Βεβαίως. Η διαδικασία, τελειώνει αύριο. Να πω την αλήθεια, δεν τη γνωρίζαμε. Δεν ξέρω, ναι. Δεν είχαμε λάβει εμείς κάποιο δελτίο τύπου, δεν τη γνώριζα εγώ προσωπικά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο λέτε. Θεώρησα σημαντικό, επειδή και πολύ αυτό καλά το πράγμα αυτές τις μέρες υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Σας είπα και τις προηγούμενες και το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση. Να σας ενημερώσω, δηλαδή, μια και μου δώσατε και πολύ καλά κάνετε. Θέλω τώρα, κυρία Τζούφη, να πάμε ναι. στην επικαιρότητα. Σήμερα τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μασάζ τσακαλώδους στους βουλευτές εν ώψη της κατάθεσης και της ψήφισης των μέτρων στις 18 Μαΐου, συμπληρωματικό μνημόνιο, να το πω, νέο μνημόνιο, να το πω, τι είναι αυτή η συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει. Όπως βλέπετε, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το μασάζ, άρα φαίνεται ότι είμαστε από τους πεισμένους. Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έχουμε απόλυτη επίγνωση των μέτρων αυτών, δηλαδή αυτής της συμφωνίας, η οποία μας έδωσε μία δυνατότητα να συζητάμε για σταθεροποίηση της οικονομίας. Αυτό βεβαίως ήταν και αποτέλεσμα και του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος, που μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουμε πράγματα σημαντικά, δηλαδή τι, ότι εδώ θα έχουμε έναν ορίζοντα μίας διετίας που δεν θα υπάρχουν καινούργια μέτρα, και από εκεί και πέρα έχουμε κάποια μέτρα τα οποία επευλήθηκαν σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση με το σκεπτικό ότι θα παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή ήταν η απέτηση, το οποίο από την άλλη μεριά τι ζητάει, να ψηφιστούν οπωσδήποτε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ή τουλάχιστον να περιγραφούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα είπε και σήμερα νομίζω η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Πεκίνο, βάζει με πολύ σαφή τρόπο ότι εδώ πρέπει οπωσδήποτε να μπει το ζήτημα των μεσοπρόθεσμων μέτρων του χρέους. Διαφωνεί η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος όμως αυτό. Βεβαίως. Και γι' αυτό καθυστέρησε και να κλείσει η αξιολόγηση. Με ό,τι μπορεί να πει αυτό, ότι είχε κάποια σχετική επίπτωση στην οικονομία. Βλέπουμε δηλαδή ότι το κομμάτι της ανάπτυξης την επόμενη χρονιά προαγγέλλεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Θα υπάρχει όμως ανάπτυξη και αυτό είναι σημαντικό και ουσιαστικά έχουμε και δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιστορία. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μιλάει για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία όμως είναι σημαντικά για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Πότε? Όταν θα βγει από τα μνημόνια. Τα μνημόνια τελειώνουν, κύριε Κουνιάκη, το 2018. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα στοιχεία από την ελληνική οικονομία που μπορεί να δημιουργούν μια αισιοδοξία για το από εκεί και πέρα. Έχουμε τη διαρκή πτώση των ομολόγων σε επίπεδα του δεκαετούς ομολόγου που δίνουν την δυνατότητα να μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, οι τράπεζες κτλ. Να δανείζονται από αυτό που ονομάζουμε αγορά. Η Κομισιόν αποφάσισε την άρση του καθεστώτος υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα. Ναι. Έχουμε λοιπόν σημαντικά θέματα και σε αυτά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσθέσω σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και το πολύ σημαντικό ζήτημα της ανεργίας. Ξέρετε ότι με τα στοιχεία της Εργάνη και της Ελστάτ είχαμε ένα από τα καλύτερα, όσο είναι δυνατόν να πει κανείς, αποτελέσματα που αφορούν την ανεργία. Όχι μόνο τη μείωσή της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την αναστροφή του μοντέλου, δηλαδή για πρώτη φορά εμφανίζονται και μπαίνουν μπροστά, φτάσαμε στο 54% οι θέσεις πλήρους απασχόλησης σε σχέση με τη μερική απασχόληση, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε φτάσει στο 60%. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση αυτό το πλαίσιο, για να ξεκινήσει μετά το 2018 μία διαδικασία να βγούμε πλέον από τα μνημόνια και να μπούμε στην αναπτυξιακή διαδικασία, δεχτήκαμε την παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία πήγαινε πακέτο με τα μέτρα που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι δηλαδή, τι ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Μέτρα 4,6 δις. Τι κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση? Να ελαττώσει αυτά τα μέτρα όσον αφορά το ποσοστό τους, αλλά επιπλέον για κάθε 1% του ΑΕΠ το οποίο ζητούσε να ελαττώνεται θα υπάρχει 1% αντίστοιχα, όπως ονομάζουμε, αντίμετρα ή θετικά μέτρα που αφορούν την εργασία, το κοινωνικό κράτος και μία δυνατότητα να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τα θέματα της μείωσης του αφορολογήτου, που είναι σκληρά μέτρα και δεν θα θέλαμε να τα πάρουμε. Δεν είναι μέτρα που επιθυμούσαμε τη μείωση του αφορολογήτου, όπως επίσης βεβαίως και το θέμα της ελάττωσης της προσωπικής διαφοράς που αφορά το 1/3 των συνταξιούχων. Επομένως, ενώπιον του να ανοίξει ένας καθαρός διάδρομος για την ελληνική κοινωνία με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα,
Συμφωνήσαμε και σε αυτά τα μέτρα, τα οποία όμως έγινε προσπάθεια και το κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση με τα αντίμετρα να θεωρούνται ότι οδηγούν γενικά στην μείωση των εισοδημάτων του πολίτη που πλήττεται όλα αυτά τα χρόνια από τα μνημονιακά μέτρα. Mm-hmm. Μετά από 2 χρόνια όμως που δεν θα πάρθουν μέτρα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και να πάμε σε περαιτέρω μειώσεις σύμφωνα με ισχυρισμούς αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, αυτό που συζητούμε είναι ότι σε αυτή τη διετία πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να τρέξουν πράγματα, διότι εκεί έχουμε θέματα, σε αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα του πολίτη. Ήδη ξέρετε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο κομμάτι της υγείας. Χθες εξαγγέλθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, όπως το να φτιάξουμε αυτό το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή το γιατρό και το θεραπευτή δίπλα στον πολίτη που τον έχει ανάγκη, μέτρα για τις προμήθειες στο κομμάτι της υγείας. Ξέρετε ότι λένε ότι έχουν χαθεί περίπου 80 δις σε αυτό και ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εξεταστικής της υγείας. Άρα το θέμα της διαφθοράς στην υγεία στέρισε πολύ σημαντικούς πόρους αυτό το σύστημα και βεβαίως συζητούμε και σοβαρά μέτρα για το φάρμακο, έτσι ώστε και να είναι προσιτό προς τον πολίτη και να έχει τα φάρμακά του όταν χρειάζεται και μάλιστα και εξελιγμένα φάρμακα για σπάνια νοσήματα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό να γίνεται με έναν σωστό διαφανή τρόπο που να μην δημιουργεί θέματα καινούριων διαπλοκών και διαφθορών, όπως όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Επίσης εξαγγέλθηκαν σημαντικά θέματα στον τομέα της παιδείας. Πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στη δημόσια διοίκηση. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα μέσα σε αυτή τη διετία και από αυτό νομίζω εν τέλει, μέσα σε αυτή την κρίσιμη διετία, θα κριθούμε από τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εικάζεται ότι εξαντλείται την τετραετία και δεν πρόκειται να υπάρξουν εξελίξεις πολιτικές που να ανατρέψουν αυτή την προοπτική. Από την άλλη βεβαίως παραμένει ερωτηματικό, όπως είπαμε, το Δέλτα Νιτάφ, το οποίο ζητάει για να μπει στο πρόγραμμα την διευθέτηση του χρέους. Είχαμε και μια καλή δήλωση, θετική δήλωση του Σόιμπλε σήμερα, λέγοντας ότι όσες χώρες παραμείνουν στην Ευρωζώνη, θέλουν να παραμείνουν, πρέπει να κάνουν τις διαφορετικές αλλαγές που κάνει η χώρα. Νιώθετε, κυρία Τζούφη, μπορούμε να το πούμε ότι κάτι αλλάζει που μπορεί να το εισπράξουμε άμεσα στην ιδιωτική οικονομία που έχει σηκώσει πολύ μεγάλο μάρμαρο, συγγνώμη, της κρίσης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έδωσα κάποια στοιχεία. Ναι, υπάρχουν και άλλα ναι. που δείχνουν, δηλαδή, έχουμε την μείωση της ανεργίας. Ναι. Υπάρχει αυτό το μεγάλο πλεόνασμα το οποίο επέτυχε η κυβέρνηση και το οποίο είναι από το κομμάτι, είναι από αυτό που ονομάζουμε μη παραμετρικά μέτρα. Δηλαδή από τι, από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής. Βεβαίως εκεί πέρα υπάρχει ένα έδαφος πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε ότι ουσιαστικά στον τομέα αυτό χάνονται περίπου 18 δις. Αν κανένας καταφέρει με μέτρα τα οποία υπάρχουν για να ψηφιστούν και τα οποία θα εξελιχθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα μπορεί κανείς να συλλαμβάνει φορολογητέα ύλη της τάξης των 2-3 δις. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί στη συνέχεια να εφαρμόζει επουλωτικά μέτρα, μέτρα κοινωνικής πολιτικής υπέρ των ομάδων οι οποίες έχουν πληγεί όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να πλήττονται. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Έχουμε αύξηση, για παράδειγμα, των εξαγωγών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον τουρισμό και αναμένεται ακόμη περισσότερη φέτος. Έχουμε μια αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή. Αναμένεται και να υπογραφεί και αυτή η μεγάλη ελληνοκινεζική συμφωνία. Ναι. Ξέρουμε τα ζητήματα που έχουμε με τα μεγάλα λιμάνια. Φαίνεται δηλαδή στο επίπεδο της οικονομίας να μιλούμε για μια καταρχήν σταθεροποίηση, μια προσπάθεια της χώρας να μην πάρει επιπρόσθετα μέτρα, γιατί μέχρι τώρα όταν επρόκειτο να πάρουμε μια δόση, να σας το θυμίσω κύριε Κουνιάκη, αυτό που γινόταν ήταν ότι προεπέθεταν άμεσα μέτρα υλοποίησης για να μας τη δώσουν. Λοιπόν, για πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε καινούρια μέτρα. Βεβαίως, γιατί δεν θέλω να ωρεοποιώ τα πράγματα. Εδώ υπάρχει μία απέτηση προκειμένου να προχωρήσουμε στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που αφορούν το πώς θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα 10 χρόνια. Ως προϋπόθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε η προνομοθέτηση μέτρων που βεβαίως δεν θα θέλαμε να τα ψηφίσουμε και που κάναμε προσπάθεια και τα καταφέραμε να συνοδεύονται και από αντίστοιχα αντίμετρα όσο είναι δυνατόν να εξισορροπηθεί αυτή η επιβάρυνση. Και επίσης να πω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε επιπρόσθετα και πολύ σκληρά μέτρα στο εργασιακό πεδίο. Πράγμα το οποίο δεν τα κατάφερε. Δηλαδή επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις μετά το 2018 και αυτό είναι σημαντικό για να μην μιλάμε
για μια εργασία που θα βελτιώνουμε τα ποσοστά της ανεργίας, αλλά η οποία θα γίνεται με δραματικούς όρους για τη νέα γενιά. Γι' αυτό και αναφέρθηκα πριν στο πολύ σημαντικό να δημιουργούνται νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, όχι μερικές απασχόλησης, και βεβαίως ακόμη υπάρχει πολύ μαύρη αδήλωτη εργασία και γίνονται και εκεί προσπάθειες. Ξέρετε ότι το ΣΕΠΕ επέβαλε σε μια πολύ μεγάλη τράπεζα ένα πρόστιμο 1,6 δις, διότι διεπίστωσε ότι είχε με καθεστώς μαύρης εργασίας εργαζόμενους. Πολλά πράγματα είναι να γίνουν. Είναι δύσκολη η φάση, αλλά φαίνεται να αχνοφέγγει μια σταθεροποίηση και ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα με το χρέος θα επιτρέψουν επιπρόσθετα στην ελληνική οικονομία να μπει στη διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης. Τι θα πει αυτό? Θα πει δηλαδή ότι οι τράπεζές μας θα μπορούν ουσιαστικά, σε αυτό που με ρωτήσατε πριν, να χρηματοδοτήσουν και την πραγματική οικονομία. Ευελπιστούμε βέβαια ότι η κύρια ανάκαμψη και ανάπτυξη θα γίνει μέσω της διαδικασίας του να έρθουν και άλλες επενδύσεις στη χώρα μας και ιδιωτικές επενδύσεις. Και βεβαίως αυξάνεται, προβλέπεται μέσα στα αντίμετρα που δεν το είπα, και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και αύξηση του κομματιού των δημόσιων επενδύσεων, τα οποία όμως θα προσανατολιστούν σε μικρά έργα υποδομών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια και τη δική μας επαρχία. Σε δήμους που έχουμε σοβαρά προβλήματα σε μικρές υποδομές, σε δίκτυα ίδρυυσης, σε δίκτυα ανάπλασης, σε σημαντικά πράγματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία στους μικρότερους δήμους της περιοχής μας, για να βλέπουμε και την περιοχή μας, μια και από εκεί. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Περιγράφεται λοιπόν μια, βάζουμε ένα θετικό πρόσημο σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Από την άλλη, η αντιπολίτευση δεν συνενεί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και να θυμίσω όμως τι έλεγε, κύριε Κουνιάκη, να θυμίσουμε ότι κλείστε εδώ και τώρα την αξιολόγηση και αν χρειάζεται τόσα μέτρα και άλλα τόσα μέτρα. Και επίσης δέσμευση προς την Γερμανία ότι βεβαίως εάν ψηφιστούν τα μέτρα, εμείς δεν μπορούμε, το κράτος έχει συνέχεια, θα τα υλοποιήσουμε. Και έτσι θεωρώ ότι είναι μικροπολιτική αυτή η τοποθέτηση. Ποιο είναι το άλλο όραμα, δηλαδή τι άλλο προτείνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ως επιλογή, τι προτείνει, δεν ξέρω. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση και γι' αυτό είναι ερώτημα ιδιαίτερα προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Γιατί άραγε δεν θα ψηφίσουν τα αντίμετρα, θα επιλέξουν την ίδια πολιτική όπως την προηγούμενη χρονιά, που αυτό που έμεινε από το πλεόνασμα χορηγήθηκε σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους που δεν το ψήφισαν. Θα επιλέξουν δηλαδή την ίδια πολιτική ή δεν θα ψηφίσουν μέτρα, για παράδειγμα, που ελαττώνουν τον ένφια, που είναι μία από τις εξαγγελίες τους. Γιατί δεν θα ψηφίσουν αντίμετρα που ελαττώνουν την φορολογία, την ατομική, στα κατώτερα κλιμάκια, που είναι ένας έμεσος τρόπος ανακούφισής τους από το 22% στο 20%. Είναι από αυτό που είναι και συμβατό με τις δικές τους απόψεις. Την μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%. Πώς θα δικαιολογήσουν αυτή τους την στάση? Διότι μπορεί πράγματι να πούν ότι εμείς δεν τα ψηφίζουμε τα μέτρα, είναι βαριά για τον ελληνικό λαό, δική σας είναι η κυβέρνηση, δική σας είναι η ευθύνη. Αλλά σε αντίμετρα τα οποία έχουν παρόμοιες απόψεις, γιατί δεν θα τα ψηφίσουν? Και επίσης στην κριτική ότι δεν θέλει η κυβέρνηση τις διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε με τις επενδύσεις στο ελληνικό, εμπόδια που μπαίνουν κατά καιρούς, κυρία Τζούφη. Πραγματικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, μια δεύτερη ανάγνωση στο να εκποιούμε την δημόσια περιουσία μας, για παράδειγμα? Ναι, δεν θέλουμε να την εκποιήσουμε τη δημόσια περιουσία, έτσι όπως το λέτε. Βεβαίως αυτό που χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι να την αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία με τους κανόνες όμως ενός ευνομούμενου κράτους. Και υπάρχουν κανόνες οι οποίοι πάντοτε πρέπει να τηρούνται, διότι αλλιώς μιλάμε για ξεπούλημα, που το είπατε, μπιρ παρά. Δεν πρέπει να είναι αυτό, διότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει ούτε σε βιώσιμη ανάπτυξη, ούτε σε αξιόπιστες θέσεις εργασίας, ούτε να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει παρακάτω, αλλά και οι πολίτες της να έχουν τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθει. Μάλιστα. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την ενημέρωση που είχαμε, και είναι μεγάλη μας χαρά κάθε φορά που συνομιλούμε. Να είστε καλά. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Τζούφη. Καλό σας απόγευμα.